Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας. Εν αναμονή λοιπόν της πρώτης προβολής του making of της ταινίας για τον Νίκο Καζαντζάκη, παρουσία και του Προκόπη Παυλόπουλου. Και αν σας γεννά βέβαια και αν αποτελεί για σας ιδιαίτερη τιμή η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας εδώ στην Κρήτη. Είναι καταρχήν τιμή για το νησί. Κατά δεύτερο λόγο είναι τιμή για τον Νίκο Καζαντζάκη και κατ' επέκταση για όλους αυτούς οι οποίοι έχουν οργανώσει αυτή την υπόθεση εδώ στην πόλη που τον γέννησε, και έτσι προσθέθηκε ένας μεγάλος χρυσός κρίκος, χρυσός πυλώνας που γεννήθηκε σε αυτόν εδώ τον τόπο μαζί με τον Δομήνικο Θεοδωκόπουλο, και πρέπει να προσθέσουμε για την Οδυσσέα Ηλίτη που ευλογήθηκε εδώ. Και έτσι ο ουρανός του Ηρακλείου έχει τρία τεράστια μεγέθη και το κάνει λαμπερό ακόμη και όταν δεν είναι στις καλές του, στις ομορφιές του. Και βέβαια δεν είναι καθόλου τυχαία η επιλογή σας, η πρώτη προβολή του making of της ταινίας αύριο στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Βέβαια. Δεν είναι τυχαία αυτή η επιλογή του σημείου, του τόπου. Όχι, για πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι εμείς τα γυρίσματα τα ξεκινήσαμε από τα Αστερούσια Όρη. Ευλογηθήκαμε γιατί τα γυρίσματα έγιναν κάτω από ένα μινωικό ιερό. Και μην ξεχνάτε ότι εκεί είναι ο Γιούχτας. Ιδιαίτερος ο συμβολισμός. Κοιτάξτε, έχουμε μια πολιτισμική διαστρωμάτωση μεγάλη εμείς οι Κρήτες. Ερχόμαστε από βαθύτατους πολιτισμούς. Και όταν αυτά τα βάζεις, τα σέβεσαι και τα αγαπάς, μπαίνεις σε κίνηση. Η αγάπη τα ενεργοποιεί. Εγώ λοιπόν, βάζοντας σε κίνηση τον Καζαντζάκη, βάζω σε κίνηση και ό,τι τον γέννησε τον Καζαντζάκη. Ελπίζω τουλάχιστον. Να μας πείτε λίγο σε ποιο στάδιο βρίσκεται, αν μου επιτρέπετε τον όρο, η συναρμολόγηση αυτών των έντονων συναισθημάτων που θα επιχειρήσετε να προβάλλετε σε όλους εμάς μέσα από την ταινία για τον Νίκο Καζαντζάκη. Αυτή την περίοδο έχουμε και την ηχογράφηση της μουσικής. Ναι. Να μας δώσετε και μία είδηση, να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες. Ναι, γράφεται αυτή τη στιγμή, ολοκληρώνεται η μουσική. Εγώ την έχω ακούσει τη μουσική, αλλά χωρίς τις ενορχιστρώσεις. Νομίζω ότι συμβάλλει και η μουσική, θα συμβάλλει στην δημιουργία μιας ταινίας που θα κάνει καλό στις ανθρώπινες ψυχές. Καλό στις ανθρώπινες ψυχές. Αυτό θα επιδιώξετε λοιπόν, όχι μόνο μέσα από τη μουσική, αλλά μέσα από τους διαλόγους. Θα συμβάλλει και αυτό, θα συμβάλλει και αυτό. Υπάρχει κάποια αλλαγή, κύριε Σμαραγδί, της τελευταίας στιγμής? Και ενώ έχουν ολοκληρωθεί τα γυρίσματα, κάτι το οποίο αλλάξατε στο και πέντε? Όχι. Κοιτάξτε, τα έργα νομίζουμε τα κάνουμε εμείς, αλλά μάλλον μας χαρίζονται. Και μας χαρίζονται ολόκληρα. Εμείς πρέπει να τα περιποιηθούμε, όχι να τα αλλάξουμε. Προσπάθησα λοιπόν ό,τι ήρθε να το περιποιηθώ, να βάλω τα προσωπικά μου αισθήματα, δηλαδή την αγάπη, για να μπορεί η αγάπη αυτή να κατέβει με ό,τι δόθηκε μαζί. Το ρεπορτάζ μου, κύριε Σμαραγδί, λέει ότι όσοι βλέπουν αποσπάσματα της ταινίας βγαίνοντας από το χώρο προβολής, κλαίνε. Βγαίνουν δακρυσμένοι. Ναι. Αλήθεια είναι. Με συναισθήματα που δεν μπορούν να μπουν σε καλούπι. Αλήθεια είναι αυτό. Η αγάπη τα κάνει αυτά. Εγώ έκανα μια ταινία επειδή αγαπάω τον Νίκο Καζαντζάκη, αγαπάω τον τόπο που τον γέννησε, που με γέννησε, τους συμπατριώτες μου, τους κριτικούς, που χωρίς αυτούς δεν θα γίνει ταινία. Η κριτική την κάνανε την ταινία, πρέπει να σας πω. Σε αυτές τις δύσκολες εποχές δεν μπορεί να κάνει μια ταινία 3 εκατομμυρίων. Έγινε. Είναι ένα θαύμα. Τώρα, η πολλή αγάπη δεν μπορεί παρά να μπει, να λειτουργήσει. Φαίνεται ότι λειτουργήσε. Ποιες ερμηνείες, σύμφωνα με εσάς πάντα, εμείς μπορούμε να κρίνουμε διαφορετικά, είναι ξεχωριστές, ξεχώρισαν μέσα από την ταινία για τον Νίκο Καζαντζάκη? Κοιτάξτε, ή δεν υπάρχουν ξεχωριστές ερμηνείες? Κοιτάξτε να δείτε, είναι σε υψηλό επίπεδο οι ερμηνείες, γιατί υπάρχουν εξαιρετικοί Έλληνες ηθοποιοί, εξαιρετικοί Έλληνες ηθοποιοί, και αν δεν έχουν κάνει καριέρα στο εξωτερικό είναι η γλώσσα. Αυτό βέβαια που οπωσδήποτε χαρακτηρίζει υποκριτικά, ερμηνευτικά την ταινία είναι ο Οδυσσέας Παπασφυλιόπουλος που κάνει το κεντρικό γύρο του Καζαντζάκη. Και βεβαίως το ίχνος που αφήνει ο Στάθης Ψάλτης. Την έντονη συναισθηματική φόρτιση που θα νιώσουμε όλοι μας
βλέποντας, αντικρίζοντας αυτόν τον μεγάλο Έλληνα ηθοποιό που άφησε το στίγμα του στον ελληνικό κινηματογράφο, τον Στάθη Ψάλτη, μετά το Σωτήρη Μουστάκα και ο Στάθης Ψάλτης. Αφήσανε το αποτύπωμά τους σε έργα που τα διαχειρίστηκα εγώ. Σας τίμησαν με τον καλύτερο τρόπο. Ναι. Τι θα δούμε αύριο, κύριε Σμαραγδί, στις Αρχάνες? Θα δούμε... Καταρχήν να πούμε ότι αύριο στις Αρχάνες είναι ανοιχτή η προβολή, δεν είναι κλειστή. Όποιος θέλει έρχεται. Είναι ανοιχτή. Έχει σημασία, διότι εδώ άνοιξε η Κρήτη ολόκληρη για να κάνω την ταινία. Εγώ δεν θα κλείσω τώρα. Όποιος θέλει να έρθει, και έχω βρει έναν τρόπο που όσοι θα έρθουν θα δουν αυτό που έχουμε να δείξουμε. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Να μας πείτε λίγο, να πάρουμε μία γεύση, τι θα αντικρίσουμε αύριο στο χώρο. Όταν θα τελειώσει μια προβολή και ο κόσμος είναι πολλής, αμέσως μετά θα αρχίσει ξανά. Θα ξαναπαιχθεί. Αν είναι ο κόσμος πολλής και έρθει, ας πούμε, και θέλει οπωσδήποτε να το δει, γιατί θα είναι περίπου μισή ώρα αυτό που θα δούνε. Δεν είναι δύο ώρες η ταινία, έτσι. Αυτό είναι ένα κομμάτι από το making of που αφορά το Στάθη Ψάλτη και έκανα... να μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής, πρόσθεσα τρεις μεγάλες ενότητες από την ταινία. Τρεις ολόκληρες ενότητες. Ώστε να μπορέσουν οι πρώτοι, ας πούμε, κριτικοί που θα έρθουν σε επαφή με την ταινία να πάρουν την αίσθηση ενός, ας πούμε, μικρού ολοκληρωμένου σύμπαν. Τρεις ενότητες είναι. Η ταινία, κύριε Σμαραγδί, πότε στις κινηματογραφικές αίθουσες? Ισχύει αυτό που έχετε πει αποκλειστικά στην Κρήτη TV, Οκτώβρη προς Νοέμβρη? Νοέμβρη, 23 Νοέμβρη βγαίνει η ταινία. 23 Νοεμβρίου. Ναι, σε μεγάλη διανομή, σε μεγαλύτερη από τον Ελγκράκο. Έχετε μπροστά σας την ταινία, λοιπόν, την προβολή για την ταινία του Νίκου Καζαντζάκη. Καλό ταξίδι. Ευχόμαστε το αύριο για τον Γιάννη Σμαραγδί, επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα είναι αυτό που είπε φεύγοντας ο Στάθης Ψάλτης στην επόμενη ταινία που θα κάνει ο Σμαραγδής, έτσι είπε, που είναι ο Καποδίστριας, θα ήθελε να παίξει το βοηθό του Καποδίστρια. Έφυγε δηλαδή και όχι μόνο άφησε το ίχνος του και την ευλογία του στην ταινία, άφησε και ένα στίγμα προστασίας για το επόμενο έργο. Και κάποιος από την Κρήτη TV θέλει να παίξει στον Καποδίστρια, να σας αναφέρω εγώ. Ναι, θα παίξει το ρόλο ενός καλού ανθρώπου. Ενός καλού ανθρώπου. Καλό ταξίδι στην ταινία για τον Νίκο Καζαντζάκη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ.